Όλο και πιο ψηλά σκαρφαλώνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη ακόμη και στο 1,28 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη. Οι πρατηριούχοι βλέπουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο να καταρρύπτεται, χωρίς όπως όλα δείχνουν να υπάρχει ανώτατο όριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης δυστυχώς βρίσκεται, όπως και τα άλλα καύσιμα βέβαια, βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Είμαστε στο 1,28, σε 1,30 και ίσως το δούμε και λίγο περισσότερο στην περιφέρεια. Εγώ δουλεύω 9 χρόνια κάνω τη δουλειά αυτή. Είναι από τις πιο υψηλές τιμές που έχω δει. Μειώνεται και η ποσότητα και η κατανάλωση. Δηλαδή, όσο μπορεί ο κόσμος να μην πάρει και κάνει καλό καιρό, δεν παίρνουν. Δεν παίρνουν καθόλου πετρέλαιο. Και όσοι παίρνουν, πλέον παίρνουν πολύ λίγες ποσότητες. 150 λίτρα, 200 λίτρα. Όλα είναι ακριβά. Όλα έχουν πάρει απάνω. Αυτά. Οπότε τι κάνετε με το πετρέλαιο? Τι κάνουμε, βάζαμε όσο μπορούμε. Αυτό που στο παρελθόν φάνταζε απίθανο αποτελεί πλέον πραγματικότητα, αφού σε κάποιες περιοχές της Κρήτης η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι οδηγοί κόβουν τις περιττές μετακινήσεις και το ρεζερβουάρ δύσκολα γεμίζει. Βάζουμε κανονικά, η θέμα να πάμε στις δουλειές μας. Αλλά η τιμή πώς σας φαίνεται? Η τιμή είναι ακριβή, δεν το συζητάμε καθόλου. Απλησίαστη. Σε κάποια πρατήρια, σε κάποιες περιοχές, ναι, επειδή κάνω διανομές και πηγαίνω σε πολλούς νομούς, σε όλους τους νομούς, έχω δει και 2 ευρώ σε κάποια χωριά την αμολύβδη. Ναι, την έχω δει. Δυστυχώς. Οι πρατηριούχοι γίνονται καθημερινά αποδέκτες παραπώνων, καθώς το ξέφρενο ράλι στα καύσιμα δημιουργεί έντονη δυσφορία. Ωστόσο, όπως εξηγούν, δεν είναι στο χέρι τους να ελέγξουν τις τιμές. Προτείνουν δε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι τιμές όμως δικαιολογούνται λόγω της αύξησης της τιμής αργού πετρελαίου και τους υψηλούς φόρους, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Είναι υψηλοί φόροι που φιγουράρουμε τρίτη θέση αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά, η χώρα με τους υψηλότερους φόρους. Δηλαδή είμαστε στους υψηλότερους φόρους μαζί με τη Δανία και την Ολλανδία. Μικρή ανάσα δίνει το επίδομα θέρμανσης που χορηγείται και μέχρι και την 3η 15 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.